Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν συμφώνησαν για μια ακόμη φορά ότι διαφωνούν. Άλλοτε θα πρέπει να κρατήσουν τους διάβλους της επικοινωνίας ανοιχτούς. Σε αυτό το πνεύμα αναμένεται συνέχεια στις διερευνητικές επαφές και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς το συμφέρον όλων. Ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο πυκνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου, ώστε να χτιστούν γέφυρες εμπιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος των δύο χωρών. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι προτιμά να μιλά απευθείας στον Έλληνα Πρωθυπουργό χωρίς την εμπλοκή τρίτων. Η επιδίωξή του να αποφύγει ελληνικά εμπόδια, αλλά και να μην λογοδοτεί στις Βρυξέλλες για τις αυθαιρεσίες σε Αιγαίο και Κύπρο, είναι προφανής. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε για καλοκαίρι χωρίς ένταση όταν ρωτήθηκε από την απεσταλμένη του Όπεν Αλεξία Τασούλη. May I please ask what specific steps should be done in order to avoid tension in the Aegean and in the Eastern Mediterranean, since you still insist on drillings and exploration in the area? Ben tabii Sayın Mitsotakis'in bu ifadelerine aynen katılıyorum. Yani sessiz sakin bir yıl olduğu olacak düşüncesini de paylaşıyorum ve aramızda güzel bir görüşme geçti ve gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun bundan böyle ben de kendisine şunu söyledim. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως από τη Λιθουανία όπου βρίσκεται κράτησε μικρό καλάθι για την επόμενη μέρα. Unfortunately, I have to say the meeting between Prime Minister Mitsotakis and President Erdogan was an ice-breaking meeting, but it was not a breakthrough. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα του προσφυγικού, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής στην Τουρκία βάσει της συμφωνίας των 1.450 μεταναστών, οι οποίοι δεν πήραν άσυλο στη χώρα μας. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό θα ήταν μια κίνηση καλής θέλησης από την γειτονική χώρα.